Ακούτε τα podcast του 902.gr. Αύγουστος 2023. Λέω ότι τα μέτρα που πήραμε με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη είχαν σαν αποτέλεσμα πρώτα απ' όλα να συλληφθούν οι ένοχοι να είναι στη φυλακή με βαριές ποινές. Δεύτερον, ψηφίσαμε έναν αθλητικό νόμο με αφορμή αυτό το γεγονός, ο οποίος αθλητικός νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε και να επιβάλλουμε αυστηρές ποινές όταν γίνονται επεισόδια μακριά από τα γήπεδα και μακριά από τις μέρες τέλεσης των αθλητικών γεγονότων. Δεν είχαμε τέτοια εργαλεία στα χέρια μας. Η αστυνομία θα καταστρώσει τα κατάλληλα εκείνα επιχειρησιακά σχέδια που θα απαντήσουν στις οποιασδήποτε ανάγκες και στις οποιασδήποτε προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεκέμβριος 2023. Εξαιτίας των νόμων που ψηφίσαμε, εξαιτίας των ελέγχων που κάναμε, περιορίσαμε το φαινόμενο αρκετά. Βρήκαμε τρόπους να μπουν άνθρωποι φυλακή. Βρήκαμε τρόπους να λιγοστέψουν τα επεισόδια στα γήπεδα. Δεν το μηδενίσαμε. Βρήκαν άνθρωποι φυλακή από την οπαδική βία. Καμπανό. Την δολοφονία του Καμπανού. Α. Κάναμε πολλά ξεκινώντας από μια βάση πολύ χαμηλότερη, ποινικοποιώντας συμπεριφορές, δημιουργώντας θεσμικό πλαίσιο που μας επέτρεψε και μακριά από τα γήπεδα να εφαρμόσουμε αυστηρές κυρώσεις στη βία με οπαδικό υπόβαθρο. Κάναμε πολλά σε συνδέσμους οι οποίοι δεν έπρεπε να λειτουργούν και λειτουργούσαν τους τελευταίους 3-3,5 μήνες και παρατηρούμε ότι χρειάζεται να κάνουμε ακόμη περισσότερο και θα τα κάνουμε και από αυτά θα κριθούμε. Κυριολεκτικά, μία παροδία. Ο κύριος που ακούσατε είναι ο κύριος Οικονόμου, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τον ακούσατε να λέει σχεδόν τα ίδια πράγματα σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Τον ακούσατε στην αρχή, τον Αύγουστο του 2023, αμέσως μετά τη δολοφονία του Μιχάλη έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ από τις φασιστικές ορδές των Κροατών με τους Έλληνες συνεργούς τους. Στη συνέχεια, τον ακούσατε σε ένα ηχητικό μόλις πριν λίγες μέρες μετά την επίθεση στον αστυνομικό που χαροπαλεύει μέρες τώρα έξω από το κλειστό του Ρέντι. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τα ίδια και τα ίδια μέτρα μετά από αντίστοιχα περιστατικά, και κάθε φορά. Το μαχαίρι φτάνει στο κόκαλο, η κυβέρνηση δεν θα ξαναεπιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο και πολλά άλλα που λέγονται και ξαναλέγονται από πρωθυπουργούς και υπουργούς. Και μπορεί κάθε λογικός άνθρωπος να μην είναι εξοργισμένος από αυτή την άθλια επανάληψη των μέτρων copy-paste κάθε φορά. Μπορεί κάθε λογικός άνθρωπος να μην βγαίνει από τα ρούχα του όταν οι κυβερνήσεις πολύ απλά τον κοροϊδεύουν όταν ανακυκλώνουν μέτρα που έχουν αποδειχθεί ότι τελικά τρέφουν τη βία αντί να την αντιμετωπίζουν. Και μπορεί κάθε νοήμων άνθρωπος να μην αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν μετά από τόσα και τόσα μέτρα να μην αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Το πλέον εξοργιστικό πάντως είναι να βλέπεις δύο υπουργούς με ένα φάκελο στα χέρια να πηγαίνουν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να δίνουν, λέει, έναν φάκελο με 200 ονόματα χούλιγκανς. Δηλαδή οι ίδιοι να ομολογούν ότι ο κρατικός μηχανισμός γνωρίζει πολύ καλά εδώ και χρόνια πρόσωπα και πράγματα, αλλά δεν αγγίζει. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στο Ρέντι από καθοδηγούμενες ομάδες οργανωμένων οπαδών, όχι μόνο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά αντίθετα κουκουλώνουν και αναπαράγουν τις πραγματικές αιτίες που το προκαλούν. Το αστείο των μέτρων έχει να κάνει φυσικά και με το κεκλεισμένο των θυρών. Με ποιο τρόπο η απαγόρευση παρουσίας φιλάθλων στα γήπεδα ποδοσφαίρου θα εμποδίσει τα επεισόδια και τη βία στις γειτονιές από τους στρατούς των επιχειρηματιών, κανένας δεν το ξέρει. Πολύ περισσότερο, να θυμίσουμε ότι στη φάση της πανδημίας, όπου επίσης για υγειονομικούς λόγους τα μάτς γίνονταν και κλεισμένων των θυρών, στους δρόμους έπεφταν κορμιά και όχι μόνο στην Ελλάδα. Μέτρα λοιπόν μία από τα ίδια. Για του λόγου το αληθές, ας δούμε ένα βαρύ ιστορικό των μέτρων που πάρθηκαν από το 2006 μέχρι και σήμερα. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το 2006 και με τα περιστατικά της βίας στα γήπεδα να αυξάνονται, η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Καραμαλή, μέσω του αρμόδιου υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου Ορφανού, φέρνει αθλητικό νομοσχέδιο για την πάταξη του φαινομένου. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η μετατροπή των συναφών αδικημάτων σε ιδιώνυμα, δηλαδή κάθε ποινή φυλάκισης εκτελούνταν χωρίς αναστολή. Τότε η κυβέρνηση υποστήριζε ότι το μέτρο αυτό θα έφερνε σημαντική μείωση της βίας. Ένα χρόνο μετά, το 2007, είχαμε μία από τις πλέον αιματηρές συγκρούσεις οπαδών στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το περίφημο ραντεβού θανάτου οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Λαυρίου και τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου. Το 2015 ήταν η σειρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να φέρει στη Βουλή ένα ακόμα αθλητικό νομοσχέδιο, τον περίφημο νόμο Κοντονή, με τον οποίο
επιβάλλονταν αυστηρότεροι έλεγχοι στους συνδέσμους οπαδών και στη λειτουργία τους, προβλέπονταν και βαριές ποινές σε περίπτωση εμπλοκή σε επεισόδια, ενώ θεσπίστηκαν το ηλεκτρονικό εισιτήριο και η κάρτα φιλάθλου. Ο συγκεκριμένος νόμος όχι μόνο δεν εξάλειψε τα περιστατικά βίας, αλλά αποκορύφωμα ήταν αυτό που έγινε 3 χρόνια μετά, το 2018 δηλαδή, που είχαμε τα σοβαρότατα επεισόδια ακόμα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στον τελικό κυπέλου στο Βόλο, με πολλούς οπαδούς μαχαιρωμένους, τραυματισμένους, ενώ όπως θυμόμαστε όλοι, από θαύμα δεν θρηνήσαμε νεκρούς. Το 2018 και πάλι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κατέθεσε ένα ακόμα νομοσχέδιο με αυστηροποίηση ποινών και επαναφορά μέρους του περίφημου ιδιώνυμου ορφανού. Στις διατάξεις περιλαμβανόταν για τους συλληφθέντες η απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες στη συνέχεια θα αποφάσιζαν τη συνέχιση ή όχι της τιμωρίας. Παράλληλα, καθιερώθηκε το διαρκές αυτόφορο, ώστε ακόμη και αν κάποιος συλλαμβάνεται κάποιες μέρες μετά την τέλεση του αδικήματος, να οδηγείται απευθείας στο δικαστήριο και να εκδικάζεται άμεσα η υπόθεσή του. Λίγα χρόνια μετά, έχουμε τον τραγικό χαμό του οπαδού του Άρη Άλκη Καμπανού, λίγα μέτρα από το σπίτι του. Ένας από τους δολοφόνους, μάλιστα, εμφανίζεται πως είχε σχέσεις με την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Το 2021, με την Ελλάδα να συγκλονίζεται από τη δολοφονία του Άλκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη φέρνει στη Βουλή ένα ακόμα αθλητικό νομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται νέα μέτρα για τη βία στα γήπεδα, καθώς και αντίστοιχα που αφορούν το καθεστώς ελέγχου και λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων και των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών. Σε εκείνα τα μέτρα περιλαμβανόταν η αυστηροποίηση στην ποινική αντιμετώπιση των πράξεων της λεγόμενης οπαδικής βίας, με την πλήρη επαναφορά του ιδιώνυμου αδικήματος, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των συνδέσμων φιλάθλων με αυξημένες ευθύνες της ΠΑΕ, απαγόρευση στην κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου στα γήπεδα, κατάργηση του απλού εισιτηρίου στις θύρες οργανωμένων οπαδών και πολλές ακόμα διατάξεις. Μήπως αυτό εμπόδισε τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη? Τώρα θα ασχοληθούμε λίγο με διάφορους εξυπνατζίδες που εξακολουθούν να επικαλούνται ότι η Θάτσερ στη Μεγάλη Βρετανία έλυσε το πρόβλημα με τα σκληρά μέτρα που πήρε πριν από 4 δεκαετίες. Δεν αξίζει να πούμε πολλά πράγματα, μιας και τις τελευταίες μέρες ακόμα και στελέχη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παραδέχονται ότι αυτό που τόσα χρόνια έλεγε το κουκουέ και το λιδωρούσαν είναι η πραγματικότητα. Ο μύθος λοιπόν με την πρώην Πρωθυπουργό της Αγγλίας και την καταπολέμηση της βίας ξεκινά λίγο μετά την τραγωδία στο στάδιο Χέιζελ των Βρυξελών, όταν 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πριν τον τελικό του τότε κυπέλλου πρωταθλητριών, ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Γιουβέντους. Τα αρχικά πορίσματα των αρμοδίων για την τραγωδία επικεντρώθηκαν μόνο στις ευθύνες των μεθυσμένων Άγγλων οπαδών και χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια ώστε μετά από επανεξέταση της υπόθεσης να γίνει λόγος για τις αντίστοιχες ευθύνες της βελγικής αστυνομίας. Μπροστά στη γενική κατακραυγή και θέλοντας να δείξει την πυγμή της για μια σειρά λόγους και θέματα που την απασχολούσαν στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, η Θάτσερ αποφασίζει τον αποκλεισμό των αγγλικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για μια πενταετία. Παράλληλα, οι αρμόδιοι της αγγλικής κυβέρνησης σχεδιάζουν μια σειρά μέτρα, όλα με κατασταλτικό χαρακτήρα και έμφαση στις μεθόδους παρακολούθησης και του γενικότερου ελέγχου των μαζών. Μέτρα βέβαια που η προοπτική τους δεν ήταν να μείνουν μόνο στο ποδόσφαιρο και φυσικά αποτελούσαν μια ιδιαίτερα βολική λύση, αφού ένα χρόνο πριν η μεγάλη απεργία των ανθρακορίχων το 1984 είχε επιφέρει τριγμούς στους κυβερνώντες και την ίδια τη Θάτσερ. Ένα από αυτά τα μέτρα ήταν η περίφημη ηλεκτρονική κάρτα με την ονομασία Εθνικό Σύστημα Μελών. Σε αυτή την κάρτα θα καταγραφόταν τα προσωπικά δεδομένα και η συμπεριφορά κάθε οπαδού και χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να μπει στο γήπεδο. Μερικά χρόνια μετά, το 1989, έχουμε τη νέα τραγωδία στο αγγλικό ποδόσφαιρο στο στάδιο Χίλσμπορο, εκεί που γίνεται ο ημιτελικός κυπέλου Αγγλίας της Λίβερπουλ με τη Sheffield United. 96 οπαδοί της Λίβερπουλ βρίσκουν τραγικό θάνατο αφού ποδοπατήθηκαν στις ασφυκτικά γεμάτες εξέδρες του σταδίου. Η ίδια η Θάτσερ την επόμενη μέρα, επισκεπτόμενη το χώρο της τραγωδίας, έδωσε και το στίγμα για το τι θα ακολουθούσε. Χωρίς ακόμα να έχουν αρχίσει έρευνες, μίλησε ξανά για μεθυσμένους οπαδούς, για άτομα χωρίς εισιτήριο, ενώ έχουν πάρθει μέτρα, υποτίθεται, και προκλητικές συμπεριφορές. Για να δούμε όμως τώρα μια μικρή λεπτομέρεια σχετικά με τα μέτρα που πάρθηκαν τότε στη Μεγάλη Βρετανία. Όσα εφαρμόστηκαν, εντελώς τυχαία, συνέπεσαν με τις αποφάσεις των ιδιοκτητών των ομάδων να διαφυλάξουν το προϊόν τους και να το εμπορευματοποιήσουν ακόμα περισσότερο. Ένα τρελό πανηγύρι δισεκατομμυρίων λιρών είχε ανοίξει τις πόρτες του. Συμφωνίες για τηλεοπτικά δικαιώματα, εκτόξευση της τιμής και του αριθμού των εισιτηρίων, πολυεθνικές και επιχειρηματίες ξεκινούν μεγάλες επενδύσεις. Και για να γίνουν όλα αυτά,
θα έπρεπε το ποδόσφαιρο να απαλλαγεί από όσα γαλάνε τη μόστρα. Η βελτίωση των συνθήκων στα αγγλικά γήπεδα ήρθε μαζί με τα πανάκριβα εισιτήρια, τις κάμερες παρακολούθησης και την παρουσία σεκιουριτάδων. Ο συνδυασμός αυτός ήταν ικανός να αλλάξει την εικόνα και να βγάλει τη βία από το κάδρο, προκειμένου το προϊόν να μοιάζει καθαρό. Την ίδια στιγμή όμως, το αίμα χύνεται στις γειτονιές λίγο έξω από τις λαμπερές θύρες, τις pub και τους σταθμούς του μετρό. Βέβαια στην Ελλάδα, επειδή η αγορά είναι μικρή, καμία σχέση με την Αγγλία, βασική πηγή εσόδων δεν είναι η μπίζνα εντός των γηπέδων, αλλά όσα αναπτύσσονται στο περιθώριο του αθλητικού γεγονότος. Και επειδή και πάλι ακούσαμε το φοβερό και τρομερό επιχείρημα ότι καλά, πώς εμπλέκονται οι επιχειρηματίες, δεν τους ενδιαφέρει να γεμίζουν τα γήπεδα. Θα ακούσετε λοιπόν ένα απόσπασμα από την παρέμβαση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Γκιόκα το 2015, όταν τότε συζητιόταν στη Βουλή το αθλητικό νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζουμε ότι είναι άκρος αποκαλυπτικό. Υπάρχει επίσης ένα συναφές ερώτημα με αυτό, που λέει: δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες, είναι τόσο στενοκέφαλοι, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι και προς το δικό τους συμφέρον να υπάρχει ένα υγιές προϊόν στα ελληνικά γήπεδα. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί στην Ελλάδα είναι τόσο μικρή η αγορά, είναι τόσο μικρή η αγορά, που τα μεγάλα κέρδη έρχονται κυρίως από την παραοικονομία του ποδοσφαίρου. Έρχονται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έρχονται από τις διοργανώσεις της UEFA, έρχονται από το στοίχημα, από το ξέπλυμα, από τα στημένα. Έρχονται από όλα αυτά παρά από το αν θα γεμίζουν όχι τα γήπεδα. Ούτε είναι τυχαίο. Ούτε είναι τυχαίο. Δεν σας έκανε εντύπωση ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση στο θέμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και προτίμησαν να παίζουν σε άδεια γήπεδα από το να τοποθετήσουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο? Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Ας επανέλθουμε στο σήμερα. Πάει πολύ μετά από τόσους νόμους και δολοφονικές επιθέσεις οι κυβερνήσεις και το κράτος να παριστάνουν τους αθώους του αίματος για το φαινόμενο της βίας στους αθλητικούς χώρους. Η υποκρισία τους δεν έχει όριο, γιατί οι οπαδικοί στρατοί και η εγκληματική τους δράση αντανακλούν ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα και ανταγωνισμούς που συγκρούνται μέσα και έξω από τα γήπεδα. Αλήθεια, όλοι αυτοί που μιλάνε σήμερα για την ανάγκη νέων μέτρων δεν έχουν ακούσει τίποτα για πρώην αστυνομικούς που γίνονται στελέχη ασφαλείας παραγόντων στα γήπεδα. Δεν ξέρουν τίποτα για μπραβιλίκια σε μαγαζιά της νύχτας, προστασία σε καταστήματα, εμπόριο ναρκωτικών, ακόμα και σχέσεις των οπαδικών στρατών με φασιστικές ακροδεξίες ομάδες. Όλα αυτά μένουν ανέγγιχτα από τις κυβερνήσεις, σε βάρος βέβαια του αθλήματος, αλλά και των χιλιάδων αγνών φιλάθλων, είτε είναι μέλη συνδέσμων, είτε όχι, που αγαπούν πραγματικά την ομάδα και όχι τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη της. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν θέλει να κόψει αυτό το νήμα που συνδέει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον αθλητισμό, με τους οπαδικούς στρατούς, ακόμα και με τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό. Αντίθετα, όλες οι κυβερνήσεις στηρίζουν διαχρονικά τη σαπίλα του αθλητισμού εμπόρευμα και της ομάδας επιχείρηση με διάφορους τρόπους, στρώνοντας έτσι το έδαφος για τα επόμενα εγκλήματα. Δεν υπάρχει κανένας νόμος της φύσης που να λέει ότι για να παιχτεί ωραίο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ή οποιοδήποτε άθλημα, πρέπει να υπάρχουν ιδιοκτήτες πετρελαιάδες, εφοπλιστές, βιομήχανοι, όλος ο συρφετός δηλαδή που εκμεταλλεύεται την αγάπη του κόσμου για να φτιάχνει την επιχειρηματική του βιτρίνα. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι για να παιχτεί μπάλα πρέπει να έχουμε στοίχημα, να έχουμε μαφιόζους, να έχουμε στημένα και όλα τα υπόλοιπα συνώνυμα του αθλητισμού επιχείρηση. Ναι λοιπόν, μπορεί να υπάρξει αθλητισμός χωρίς τους κυφήνες και μάλιστα έχει υπάρξει. Πού? Εκεί που τον 20ο αιώνα έγινε η πρώτη απόπειρα οικοδόμησης του σοσιαλισμού, κυρίως στη Σοβιετική Ένωση. Εκεί που έμαθαν και παίζαν μπάλα ο Γιασίν, ο Λομπανόφσκι, ο Ντασάεφ, ο Μπελάνοφ, ο Μπλαχίν. Εκεί που έμαθε μπάλα ο Χατζηπαναγής. Εκεί όπου παρά τις δυσκολίες και τις αδυναμίες, ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός είχε κυρίαρχη θέση στο σοσιαλιστικό κράτος, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι το κέρδος, προσφέροντας μεγάλες κατακτήσεις και τεράστια διεθνή αναγνώριση. Για αυτό τον αθλητισμό και αυτή τη ζωή αξίζει να παλέψουμε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.